Η αιώνια καταδίκη, ωραίο όνομα παρεμπιπτόντος, είναι ένα παιχνίδι βολών πρώτου προσώπου που αναπτύχθηκε από την ID και εκδόθηκε από την Bethesda στις 19 Μαρτίου 2020. Εδώ να πω ότι τα κριτικά ήταν κυρίως στην έκδοση του PC. Η ιστορία συνεχίζεται με τα γεγονότα της καταδίκης 2016 και ο πόλεμος έχει επεκταθεί και στη γη με τους δαίμονες, με τη μοναδική του τρίτη ανθρωπότητα να είναι και πάλι ο σφαγέας. Τα γραφικά του Doom είναι κορυφαία, ακόμα και στις χαμηλότερες ρυθμίσεις που το έβαλα, καθώς το PC μου θέλει επιγόντως αναβάθμιση. Μεγάλα το μέρος στα μοντέλα και στο περιβάλλον, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο κατακρεουργείται τους δαίμονες και φεύγουν κομμάτια από το κορμί τους. Απίστευτα σωστικά εφέ, ειδικά για τα όπλα και εκπληκτική μουσική, ακόμα μια φορά το Mike Gordon θα σας κάνει να κοπανιέστε με τις ώρες με τους υπέροχους μεταλλικούς ήχους. Ο χειρισμός απορμάζεται για PC, αν και αυτή τη φορά έχουμε πολλά κουμπιά να πατάμε στο πληκτρολόγιο το οποίο προβλέπω να παίρνει φωτιά. Τώρα για τη διασκέδαση. Η καταδίκη 2016 μου άρεσε πολύ και είχε πάρει 9. Η συνέχεια στη διασκέδαση είναι ακόμα καλύτερη και πολύ βελτιωμένη. Για αρχή πλέον ο σφαγέας έχει επιτέλους πλέον βήμα. Και αυτό και μόνο αυτό τον κάνει πολύ καλύτερο του παλιού σφαγέα. Τα όπλα πλέον είναι εξωπραγματικά τέλεια. Παράδειγμα το πολυβόλο, σαν δεύτερο λειτουργία γίνεται ελεύθερο σκοπευτή με τη δυνατότητα να τσακίζει στους πάντες με το πολύ με 6 βήματα στο κεφάλι. Μετά ο αδερφός του, το Μυδράλιο, χρησιμοποιεί τις σφαίρες για γρήγορη ζημιά και για δευτερεύον γίνεται πολλά όπλα που ρίχνουν μαζί και τσακίζουν τους εχθρούς με στυλ. Επίσης βελτιώθηκαν πολύ τα άλματα στο παιχνίδι και έτσι τώρα ο σφαγέας εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια εκπληκτικές μανούβρες. Στα τρομακτικά αρνητικά του τίτλου, κάθε φορά που εκτελούσε το παιχνίδι μπορεί να ξεκινήσουν προβλήματα όπως απώλεια εφέ, μπουκωμένη μουσική, κρασαρίσματα καθώς και να μην σώσει την πρόοδο. Δυστυχώς μετά τη μέση του τίτλου η επόμενη πίστα δεν φόρτωσε ποτέ ό,τι και αν έκανα. Έτσι κι εγώ δεν το τελείωσα ποτέ, αλλά θα το ξαναπέσω στην αρχή στη κονσόλα. Εν τέλει ένα διαμάτι που δυστυχώς με απογοήτευσε βαθιά. 5 στα 10 από μένα, τα λέμε την επόμενη φορά, γεια σας!